Βρισκόμαστε λοιπόν στο κινηματοθέατρο. Γιατί άλλο? Όχι, όχι για σινεμά. Για θέατρο. Θέατρο από τη θεατρική ομάδα Λέρου. Μια όαση πολιτισμού, μια όαση διασκέδασης και μάλιστα με ένα έργο που αν μη τι άλλο έχει πρωταγωνιστές τα παιδιά. Ήρθαμε λοιπόν και εμείς εδώ να παρακολουθήσουμε αυτή την παράσταση, να κάνουμε το καθιερωμένο ρεπορτάζ μας, να μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές σε ένα κινηματοθέατρο που σιγά σιγά βλέπω ότι γεμίζει πάρα πολύ κόσμος. Το ξαναλέω για όλους εμάς εδώ στο νησί, τι να πω, ευλογία, να πω χαρά, να πω όλα τα συναισθήματα είναι όταν η θεατρική ομάδα Λέρου βρίσκεται στο σανίδι. Δεδομένο είναι ότι ο κόσμος αγκαλιάζει όλη αυτή την προσπάθεια. Δεδομένο είναι ότι μέσα στο χειμώνα τι άλλο θα θέλουμε κι εμείς? Να δούμε και ένα καλό θέατρο, έτσι για να σταθούμε κι εμείς ότι σε αυτό το νησί τελικά μπορούμε και να τα έχουμε και να τα δημιουργούμε όλα. Εδώ λοιπόν είμαστε, θα μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές λίγο αργότερα. Προς το παρόν πάμε να δούμε καλό και ποιοτικό θέατρο. Εμείς την Φρόσο την έχουμε συνηθίσει, στο σανίδι. Τώρα είμαστε πολύ backstage όμως. Παρά είσαι backstage, είπαμε. Να είμαστε κάποια στιγμή backstage, αγαπητέ μου. Αλλά εδώ, σε επάλξεις, γιατί από παιδί όταν κλείσω τα μάτια μου και θυμηθώ θεατρική ομάδα Λέρου, μία από τις δύο φυσιογνωμίες εσύ. Νίκο, από το 1982, Βάσο Ανδρονίδη, 1989 θεατρική ομάδα Λέρου μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα, και είναι αυτό που λέμε, ότι δεν ξέρω τώρα αν είναι ευτυχία, αν είναι τύχη, αν είναι ευλογία να έχουμε μια τέτοια ομάδα, ένα τέτοιο target ανθρώπων που βασικά σκέφτεται εμάς. Διότι τώρα, Μάρτιο μήνα, να μπορούμε να βλέπουμε ένα θέατρο, ξέρεις, αισθανόμαστε κι εμείς λίγο πρωτεβουσιάνοι. Τα έχουμε όλα σαν τον Ιστ τελικά, αν μπορούμε να τα δημιουργήσουμε. Να είναι καλά λοιπόν η θεατρική ομάδα. Να είναι καλά η θεατρική ομάδα Λέρου. Πάμε να απολαύσουμε, να μιλήσουμε στο τέλος με τους πρωταγωνιστές, έτσι πλατιά χαμόγελα. Ευχαριστούμε. Εδώ έχουμε το βέλος που δεν πληγώνει. Και πάμε λοιπόν να δούμε καλό και ποιοτικό θέατρο, κάτι που μας λείπει έτσι κι αλλιώς και εμάς πάρα πολύ. Να όμως που η θεατρική ομάδα Λέρου μας δείχνει πάντα το δρόμο, το δρόμο του θεάτρου. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, πολύ παλιά, υπήρχε ένα πολύ φτωχό βασίλειο. Αυτό το βασίλειο ήταν τόσο φτωχό που οι έμποροι του στην αγορά δεν πουλούσαν τίποτα. Τίποτα δεν έχω. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω πατάτες. Δεν έχω ντομάτες. Δεν έχω ψάρια. Και τι έχεις εδώ? Τίποτα. Και πόσο κάνει? Τίποτα. Κι εγώ τόσα έχω. Στα σπίτια οι άνθρωποι έτρωγαν. Γυναίκα, τι θα φάμε σήμερα? Βραστό νερό. Με κούπουλα. Στο παλάτι οι δύο σύμβουλοι, ο Εδμόντος και ο Μπόλτρικ, έψαχναν πυρετοβός να βρουν μια λύση. Ο βασιλιάς Αλβέρτος δεν μιλιόταν. Να εξάγουμε μανιτάρια. Δεν έχουμε όστρακα. Ποτέ δεν είχαμε. Πατάτες. Τις φάγαμε. Να εξάγουμε πολιτισμό. Μας τον κλέψαν. Εξέρω εγώ, αδερφέ, ας κάνουμε καμιά κομπίνα. Τι κομπίνα? Ξέρω κι εγώ. Για να τραβήξουμε τουρισμό, να πούμε ότι έχουμε ένα αξιοθέατο που δεν έχουμε. Σαν τι δηλαδή? Να πούμε
ότι έχουμε έναν ελέφαντα με χρυσάφια. Δεν θα μας πιστέψουνε. Να πούμε ότι κάπου στο βασίλειο υπάρχει ένας δράκος. Δράκος. Ναι, πολύ καλή ιδέα. Αυτό είναι ένας δράκος. Και μάλιστα, ήδη με φαντάζομαι να βγαίνω στο μπαλκόνι μου και να λέω στο λαό ότι όποιος εξοντώσει τον δράκο θα πάρει την κόρη μου και το μισό μου βασίλειο. Αυτό είναι απάντη. Γιατί είναι απάντη. Γιατί δράκοι δεν υπάρχουν. Φυσικά και υπάρχουν. Και δράκοι υπάρχουν. Και εξωτικά. Και νεράιδες. Και τελώνια. Και νάμι. Και λάμιες. Και σαλαμάνδρες. Δηλαδή τι, όλη η παράδοσή μας είναι στον αέρα. Το μόνο που υπάρχει είναι ένας απατεώνας βασιλιάς και ένας απατεώνας σύμβουλος που θέλουν να κατακλέψουν τον κόσμο. Ναι, για το καλό του βασιλείου. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Εγώ παρετούμε. Μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγω απόψε κιόλας. Κρίμα, κρίμα. Κρίμα. Χάσαμε έναν σύντροφο. Έναν πιστό φίλο. Να σου πω, μήπως προδώσει το μυστικό μας, το μυστικό του δράκου. Α, δεν ξέρω. Μάλλον. Να το κανονίσω. Ναι. Το ίδιο απόγευμα, ενώ ο φίλος μας μάζευε τα πράγματά του για να φύγει, ο βασιλιάς βγήκε στο μπαλκόνι και το πλήθος μαζεύτηκε από κάτω. Ακούστε όλοι καλά. Ο βασιλιάς πρόκειται να κάνει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Αγαπητοί μου υπήκοοι, με τα λύπη σας πληροφορώ ότι κάπου στο βασίλειο εθεάθη ένας δράκος. Όποιος καταφέρει και τον εξοντώσει, θα του δώσω το μισό μου βασίλειο και το χέρι της κόρης μου. Παλιέ μου φίλε, το αποφάσισες, θα μας αφήσεις. Ναι. Μα γιατί. Δεν θέλω να έχω πάρει δώσω με απατεώνες. Όπως θες. Επειδή θα ταξιδεύεις όλη νύχτα, σου έφερα να πιείς λίγο καφέ. Πάρτε τον στη φυλακή! Αναγκαστήκαμε δυστυχώς να κλείσουμε το φίλο μας στη φυλακή. Για λίγο. Για το καλό του βασιλείου. Τελικά το σχέδιό μου λειτουργήσε. Μετά από τρεις ημέρες το βασίλειο γέμισε τουρίστες με τυχοδιώκτες που έψαχναν να βρουν τον δράκο. Και τα καφιά γέμισαν. Ανοίξαν καινούρια μαγαζιά. Με βέλη, τόξα, μαγαζιά. Με 250. Τα ταμεία του κράτους είχαν αρχίσει να γεμίζουν με χρυσάφυλλα. Πώς πάμε. Πάμε εξαιρετικά. Θα είστε ο πρώτος βασιλιάς που κατάφερε να κάνει αυτό το φτωχό βασίλειο πλούσιο. Για λέγε. 20.000 χρυσά φιλιά από τα πανδοχεία. 18.000 χρυσά φιλιά από τα εστιατόρια. Και 32.000 χρυσά φιλιά από τα μαγαζιά. Και ο φίλος μας. Ακόμα. Για πόσο ακόμα. Για λίγο. Συνέχισε. 25.000 χρυσάφυλλα από τα δρακοσουβενία. Το για λίγο όμως έγινε πολύ. Και εγώ έμεινα σε αυτό το μπουντρούμι 5 ολόκληρα χρόνια. Από το παράθυρο του κελιού μου άκουγα τον κόσμο να μιλάει ακόμα για τον δράκο. Τα ταμεία του κράτους θα πρέπει να είχαν γεμίσει μέχρι τώρα. Αλλά αυτοί οι δύο άπλιστοι, ο βασιλιάς και ο Εδμούντος,
συνέχισαν να διαδίδουν αυτή την ψεύτικη φήμη. Ώσπου μια μέρα, από το παράθυρό μου, άκουσα φασαρία. Έκανε φασαρία το κοινό. Κάντε φασαρία κι εσείς. Εκεί πίσω φασαρία. Εδώ πέρα φασαρία. Πίσω φασαρία. Όλοι φασαρία! Φρουρή! Τι σημαίνει? Βασιλιά μου, σου φέρνω ένα πάρα πολύ καλό νέο. Εκεί έξω είναι ένας νεαρός που λέει ότι τον βρήκε. Βρήκε τον δράκο. Φέρτε τον μέσα. Αυτός είναι βασιλιά. Βασιλιά μου, είμαι ένας νεαρός υπότης. Και τον είδα. Βασιλιά, τον είδα. Φρουρή, αδειάστε την αίθουσα. Ώστε τον είδες, ε! Ναι, βασιλιά μου, τον είδα. Πού? Στα βουνά. Και πώς ήταν? Άλλος, κόκκινος, τρομακτικός. Με κοροϊδεύεις, με απειλείς. Ποιος έβαλε? Φρουρή, ελάτε μέσα, πάρτε τον, στη φυλακή. Αλήθεια σας λέω, στη φυλακή. Αλήθεια σας λέω. Που τι είπα, θα. Αλήθεια σας λέω. Τι σκότεινο κελί είναι αυτό? Μη στεναχωριέσαι, νεαρέ μου. Όσο και να κλαις, δεν πρόκειται να σε λυπηθούνε. Έπεσα πάνω μας. Μα! Έπεσα πάνω μας. Μας έδεσαν και μας φίμωσαν. Μας βούτυσαν όλο μας το υπόλοιπο. Καθώς έφευγαν, ένας από αυτούς, ο πιο χαμηλός, στέκονταν από πάνω μας και σήκωνε σιγά σιγά το σπαθί του. Και τότε ακούστηκε ένα αεράκι. Και το σπαθί έπεσε από τα χέρια του. Ακούστηκαν κι άλλα αεράκια. Τα σκοινιά μας λύθηκαν, ξεφυμωθήκαν, ακούστηκαν κι άλλα πάρα πολλά αεράκια. Και τότε καταλάβαμε ότι τα αεράκια ήταν μέλη. Κλείσαμε τα μάτια μας τρομαγμένοι. Έπεφτε μια πραγματική βροχή από μέλη. Ανοίξαμε τα μάτια μας και αυτό που αντικρίσαμε ήταν απίστευτο. Και οι εφτάλιστες ήταν γεμάτοι βέλη. Αλλά κανείς τους δεν είχε πάθει τίποτα. Κανείς τους δεν είχε πληγωθεί. Τα βέλη είχαν πέσει πάνω τους με τέτοιο τρόπο που τους είχαν απλώς ακινητοποιήσει. Άλλον πάνω σε ένα δέντρο, άλλον κάτω στο χώμα, άλλον πάνω στην άμαξά μας. Και τότε εμφανίστηκε μπροστά μας ένας άντρας με μπλε μάσκα. Αριστερά μας ένας άντρας με πράσινη μάσκα. Και δεξιά μας ένας άντρας με χρυσή μάσκα. Και τότε αυτός που στέκονται μπροστά μας λέει: Είμαστε τα μέλη που δεν πληγώνουν. Αλλά, μην πείτε πουθενά ότι μας ήταν, ναι. Πουθενά. Ό,τι συνέβη εδώ, κρατήστε το μυστικό. Πάρτε αυτούς τους ληστές, δέστε τους και παραδώστε τους στις αρχές. Και το κάναμε. Και οι αρχές μας έδωσαν αμοιβή 1000 χρυσά φιλιά. Είμαστε πλούσιοι. Κερνάμε όλο το μαγαζί. Αλλά προσέξτε, πώς είμαστε εδώ μέσα. Πώς είμαστε? 15, 25, 30, 35, 85, 83.
να μείνει μεταξύ μας. Κοιτάξτε αυτόν τον καμένο θάμνο. Ο δράκος πρέπει να το έκανε με την ανάσα μου. Είμαστε σε καλό μου. Οδήγησέ μας, ρε. Μα φτάσαμε, Βασίλια. Μα φτάσαμε, ρε. Να. Σε εκείνη τη σπηλιά μου την αγή. Πολύ ωραία. Ακούστε όλοι. Φτάσαμε. Κατασκηνώστε. Εγώ θα συνεδριάσω με το σύμβουλο εθνού. Λοιπόν, Εθνική, θα σε στείλω εκεί μέσα. Θα μείνεις λίγη ώρα εκεί μέσα και μόλις βγεις θα πεις... Ότι είδα τον Άκο, με είδα πήγα να τον πολεμήσω. Φοβήθηκε, έσπασε πολύ άνοιγμα. Ακούστε όλοι! Θα στείλω το σύμβουλο Εδμούντο για να ανοιχνευτεί. Πείτε με Εδμούντε! Βασιλιά, παλιέ μου φίλε, πολλή ώρα δεν κάνει ο Εδμούντος τη σπηλιά. Ο Εδμούντος ξέρει καλά τη δουλειά του. Α, λάθος που έρχεται. Συνέχισε έτσι, είσαι πολύ πιστικός. Για πες μας, Εδμούντε, τι έγινε. Βασιλιά, δεν καταλαβαίνεις. Εδώ μέσα υπάρχει τρελή και ένας δράκος. Καλά, λοιπόν. Σε όλους, ότι εγώ και ο σύμβουλος Εδμούντος πρέπει να ξανασυνεδριάσουμε. Μήπως χρειάζεται τη βοήθειά μου. Όχι. Πολύ καλά. Ακούστε όλοι! Ο βασιλιάς του σύμβουλος Εδμούντος θα ξανασυνεδριάσει. Και τώρα τι κάνουμε. Τι δεν κάνουμε. Μα τους θέλω μόνος μέσα για να κάνω λύση. Αφήνω. Γιατί. Για δύο λόγους. Πρώτον, αν ο δράκος εξοντωθεί, τέρμα τουρισμός. Και δεύτερον, σε όποιον εξοντώσει τον δράκο, θα πρέπει να δώσω εκεί το μισό μου βασίλειο, πράγμα που καθόλου δεν θέλω. Και την κόρη σου. Και την κόρη μου. Και τότε τι κάνουμε. Τον δράκο θα πρέπει να τον πιάσουμε ζωντανό. Ωραία. Οι δυο μας. Οι δυο μας. Πώς είναι τεράστιος. Ξεχνάς τι είμαστε. Τι είμαστε. Είμαστε τα βέλη που δεν πληγώνουν. Θα πάμε μέσα και με τις εκπληκτικές μας ικανότητες θα το πιάσουμε. Εντάξει τότε. Ακούστε όλοι. Είπα ότι σε όποιον εξοντώσει τον δράκο θα του δώσω το μισό μου βασίλειο. Και την κόρη σου. Και την κόρη μου. Και θα το κάνω. Πρώτος όμως θα δοκιμάσω εγώ. Πάμε! Πάμε! Εγώ, Βασίλια, από εγώ τον είμα. Εγώ είμαι! Ha 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 ha!
Σας παρακαλώ, μη με σκοτώσετε. Κάποτε ήμουν πολύ δυνατός, αλλά τώρα πια γέρας. Δεν μπορώ πια να σας πολεμήσω. Ακόμα και η φωτιά που είχα μέσα μου έσβησε. Πάρτε το χρυσάφι που μαζεύω αιώνες τώρα για να κοιμάμαι πάνω του και αφήστε με στην ησυχία μου. Δράκε, δεν θέλουμε να σε κάνουμε, να σου κάνουμε κακό. Θέλουμε απλώς να σε πάρουμε στην πόλη μας. Γιατί? Για να σε βάλουμε έξω από το παλάτι, να περνάει ο κόσμος να σε θαυμάζει. Θέλετε να με κάνετε αξιοθέατο? Όχι. Δεν μπορώ να δεχτώ τέτοια ταπείνωση. Κάποτε ήμουν αρχηγός όλων των δράκων. Ήμουν πανίσχυρος. Σας παρακαλώ, μη μου καταστρέψετε την αξιοπρέπειά μου. Thank you.
μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Σ' άρεσε εσάς, σ' άρεσε, ναι, πω 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 τι ωραίο που ήτανε, οι κούκλες σ' άρεσε, εσένα σ' άρεσε, αγάπη μου, τι σ' άρεσε ρε παιδιά, τι σ' άρεσε. Να σιγάρουμε λοιπόν και με τη σειρά μας και εμείς τα παιδιά, θεωρώ μια δροσερή, όμορφη, γρήγορη, κομψή, ευφιέστατη παράσταση. Εδώ από τα παιδιά της ιατρικής ομάδας Λέρου. Ο κόσμος πρέπει να σας πω το κάτω ευχαριστήθηκε. Πολλά χαμόγελα, πολλά χειροκροτήματα. Έτσι να ξεσπάσουμε και εμείς θα δούμε λίγο διαφορετικά. Πολλά 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 συγχαρητήρια στην ιατρική ομάδα Λέρου. Που ξαναλέω πάντα βρίσκει τον τρόπο να μας εκπλήσει με νέους πρωταγωνιστές κάθε φορά, με νέα ταλέντα. Σήμερα είδαμε και τον Οδυσσέα, πολύ αγαπημένο φίλο. Λέει και εμένα. Όχι απλά με εντυπωσίασε, αλλά δεν ξέρω από πού μας ήρθε εντυπωσιακός. Το θέμα είναι το ξύλο, το λέμε αυτό τη μέση του χειμώνα, πάντα και μέσα σε μια εποχή που δεν έχουμε και πολλά πράγματα να κάνουμε, η ιατρική ομάδα Λέρου και πάλι βρήκε τον τρόπο να μας κάνει να χαρούμε, να αισθανθούμε διαφορετικά. Πάρα μα πάρα πολλά συγχαρητήρια. Ειλικρινά μας εντυπωσίασαν και δεν νομίζω ότι περάσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα πιο ευχάριστη ώρα από αυτήν εδώ που μας χάρισε η παράσταση της θεατρικής ομάδας Λέρου. Μια παράσταση για μικρούς, αλλά σίγουρα και για μεγάλους. Θεατρική ομάδα Λέρου λοιπόν. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τελευταίο χρονικό διάστημα πιο όμορφη, πιο ανέμελη ώρα από αυτή που ζήσαμε σήμερα και όχι εγώ, θεωρώ το κατάμεστο θέατρο σήμερα σε μια παράσταση που ίσως είναι, ο Νίκος πρέπει να το θυμάται πολύ περισσότερο, πρώτη φορά πρωταγωνιστές είναι ακριβώς εσείς οι τρεις. Ούτε το σκηνικό, ούτε το έργο, ούτε κανείς. Εσείς δώσατε πολλή ζωή, πολλή ζωντάνια και μόνο που κάνετε τόσες φατσούλες να χαμογελάσουν και να περάσουν όμορφα, Νίκο μου, θεωρώ πρέπει να είστε πολύ ευτυχισμένοι. Εννοείται και ευχαριστούμε και τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στην προσπάθειά μας. Έτσι. Και το χάρηκε και το. Γιατί μαζί με αυτούς το χαρήκαμε και εμείς πιο πολύ. Οδυσσέα, χρόνια πολλά. Καταρχήν, έχω την εντύπωση ότι ήταν τα καλύτερα γενέθλια ever. Ζηλεύω κι εγώ, ζηλεύω κι εγώ, καλά το είπες. Τώρα, εμένα με εντυπωσίασε την τελευταία φορά από ό,τι θυμάμαι προεκλογικά. Όταν γίνει την εκπομπή, σου είπα στο τέλος, ρε φίλε, εντάξει, respect, από πού ήρθες. Τώρα τι να σου πω. Καθόμουν και έλεγα, ο φίλος μου Οδυσσέας είναι αυτός. Πολλά συγχαρητήρια, ειλικρινά καταπληκτικός. Ένα αποθυμένο χρόνων έγινε δώρο στα γενέθλιά μου. Αυτό, τίποτα άλλο. Και σας βλέπω ότι όλους. Και τα παιδιά είναι έτοιμα. Είδα και την κόρη και το γιο κοντά. Λοιπόν, θα είναι και το επόμενο βήμα. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, τώρα να μας γνωρίσετε και τον καινούριο φίλο της ομάδας είναι ο. Ο Νάσος. Ο Νάσος που είναι από Βόρεια Ελλάδα κοντά εκεί. Μου είπε Στύρναβο, Συγχαρητήρια και σε εσένα. Είσαι καταπληκτικός. Έδεσες απίστευτα με την ομάδα. Έχεις ξανασχοληθεί με το θέατρο, έχεις ξαναπαίξει ή εδώ. Ήμουν και στο Λύκειο και τώρα όταν ήρθα πρώτη φορά Λέρο, με το που ήρθα.
Και είναι αυτό που λέμε, Νίκο, που το θυμάσαι εσύ, ότι αυτή η ομάδα δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει και κάθε φορά αναδεικνύει νέους πρωταγωνιστές. Αναδεικνύει ανθρώπους της διπλανής πόρτας που τους ξέρουμε για το χύψη λόγο, μια μικρή κοινωνία είμαστε και δουλεύει ξαφνικά στους ανήθικες και λες, τι έγινε ρε παιδιά τώρα. Είναι, είμαστε οι εαυτοί μας. Δεν κάνουμε, δεν προσποιούμαστε. Απλά μπαίνει ο εαυτός μας σε μια άλλη κατάσταση. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν προσπαθούμε πάρα πολύ. Απλά έχει πολύ ένταση το κομμάτι το ότι χάνουμε χρόνο από τις δουλειές μας, αλλά αξίζει τον κόπο. Είμαστε ερασιτέχνες. Είμαστε ερασιτέχνες, ναι. Αλλά βγάζουμε έναν επαγγελματισμό τον οποίο μας βοηθάει και το κοινό. Εγώ λοιπόν είδα σήμερα τρεις ερασιτέχνες σε μια άκρως επαγγελματική παράσταση. Καταφέρατε 250 άτομα και σήμερα να τα κάνετε να φύγουν με το χαμόγελο στα χείλη. Και πες να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και που μας δίνετε ευκαιρία από την θεατρική ομάδα, ακριβώς, αλλά και από τους συντελεστές, τη σκηνοθέτηδα. Την Ειρήνη την Πινάκη, το Λευτέρι του Διαμαντάρα, το υπογολέτη, το μουσικό μυαλό μας. Έτσι, είσαστε μια ομάδα πολύ συμπαγής, η θεατρική ομάδα Λέρο, το γνωρίζουμε αυτό. Τώρα ξέρετε κάτι, ο πήγης μπήκε ψηλά, αντιλαμβάνεστε ότι θα περιμένουμε τώρα το επόμενο βήμα, Το αποθυμένο ελπίζω Οδυσσέα να γίνει. Ένα-ένα. Σιγά-σιγά. Παιδιά, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε για αυτό που ζήσαμε δίπλα σας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Ειρήνη μου, έλα να σου πει μια κουβέντα. Έλα εδώ, έλα εδώ τώρα. Εσύ. Μιλήσαμε, τους πήραμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, καταρχήν να σε συγχαρώ και σένα. Έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα στο θέατρο, αλλά το λέω και δεν πάει στα παιδιά. Ήταν μια δροσερή ώρα, μια ώρα που περάσαμε όλοι υπέροχα, σε μια εποχή που δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Καταρχήν, η ιδέα για αυτή την παράσταση που είναι ακριβώς και αμυγώς πρωταγωνιστές στα ίδια τα παιδιά, πώς ήρθε? Πριν πολλά χρόνια, μέσω του Λευτέρη του Διαμαντάρα, έφτασε στα χέρια μας το κείμενο του Βασίλη του Μαυρογεωργίου, το βέλος που δεν πληγώνει. Πιστεύουμε στο σωστό timing. Φέτος λοιπόν καταλάβαμε και εγώ και ο Λευτέρης ότι ήταν το σωστό timing. Βρήκαμε την καλύτερη ομάδα και καταφέραμε να κάνουμε τον κόσμο να περάσει καλά. Και ελπίζουμε και αύριο και μεθαύριο το ίδιο. Και θεωρώ ότι είναι και μια εποχή, παιδιά, που να το ξαναπούμε αυτό, ότι λέω κάπου σε ένα φίλο απόψε, λέω πάω να δω θέατρο. Ξέρεις, αισθανόμαστε κι εμείς ότι ζούμε τελικά σε ένα νησί που και παράγει και μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά πράγματα. Πάμε θέατρο Μάρτιο στη Λέρο. Καταπληκτικό, ρε παιδιά. Καταπληκτικό. Η δύναμη, η Νίτσα μας, υποβολή. Νίτσα, καλά, η Νίτσα. Ό,τι έχει κάνει στη ζωή της. Πρέπει να σας πω, την γνωρίζω πολλά χρόνια. Εγώ το έχει κάνει τέλεια και μόνο το χαμόγελο αυτό τα λέω, Λανίτσα μου. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε από εδώ, έτσι. Τώρα πήραμε το βάθμο του πυρός. Πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί η θεατρική ομάδα αυτό είναι. Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που επαναλλάσσεται, που μπορεί κάθε φορά να αναδεικνύει νέους πρωταγωνιστές και να χαρίζει απλό, παιδιά, χαμόγελο στον κόσμο. Να πάμε και στο μουσικό μας τώρα εδώ, το Θεολόγο. Πολύ ωραίος κιθαρίστας, με πάρα πολύ ωραία και φυσική παρουσία. Θεωρώ και εσύ πλέον μπορεί να λες ότι είσαι θεατρική ομάδα Λέρου, τέλος. Βέβαια, εντάξει, εγώ έρχομαι από την Ίσσαρο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με τα παιδιά. Ήταν υπέροχα, θα συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Δεν έχω λόγια να πω, αλήθεια, είμαι ευτυχισμένος για αυτό που έγινε και τους περιμένω και αυτούς στο δικό μας νησί, ώστε να πηγαίνουν πέρα δόθε και έτσι, ο πολιτισμός και το θέατρο και όλα αυτά. Μπράβο, λοιπόν, παιδιά, τι να πω, ειλικρινά σε ευχαριστώ. Ένας ακόμα είναι η Πάνο, η Κατερίνα Διαμαντάρα στα φώτα. Κατερίνα, ευχαριστούμε! Κατερίνα, ευχαριστούμε! Κατερίνα, ευχαριστούμε! Και η Ρένα. Θα ακουστούμε. Και η Ρένα, εντάξει, δεν είναι ζωντανό το τέμπ της αντρικής ομάδας Λέρου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λοιπόν. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, χαρήκαμε όλοι, χαμογελάσαμε, διασκεδάσαμε. Νιώθω πολύ ευτυχισμένος που έχουμε αυτή την ομάδα, αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν ένα γεμάτο κοινό το θέατρο να φεύγει με ένα χαμόγελο στα χείλη. Σας ευχαριστούμε πολλά και για ό,τι κάνετε και απλά και μόνο σας λέω, συνεχίστε γιατί το χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε.